Έχουμε Αγίους και θα έχουμε Αγίους με
συμπληρώνονται 60 χρόνια, ακριβώς 15 Φεβρουαρίου του 1960-2020. Εκοιμήθη στην Υγείο ο Άγιος Άνθιμος, ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους του 20ου αιώνα. Κατατάσσεται σύμφωνα με τις μαρτυρίες του κόσμου και του λαού του Θεού, αμέσως μετά τον Άγιο Νεκτάριο, που εκοιμήθη το 1920, 100 χρόνια πριν από σήμερα. Ο Άγιος Άνθιμος γεννήθηκε μεγάλος αντιχείο και έγινε κληρικός του Θεού του Υψίστου, όπως ακριβώς συγγραφεί ο κληρικός πρεσβύτερος, θα γίνει μετά από λίγα λεπτά και ο φαρμακός μας διάκοπος του Θωμάς. Όπως ο Άγιος Άνθιμος, έτσι και ο πατήρ Θωμάς, από μικρή ηλικία ακολούθησαν τον Χριστό, αλλά και σε μεγαλύτερη ηλικία δεν έχασαν τον δρόμο τους. Και ο Άγιος Άνθιμος και ο πατήρ Θωμάς ακολούθησαν τον ίδιο δρόμο για τον Χριστό προς τα πάνω, τον ίδιο δρόμο ζωής, τον δρόμο της αγιότητος. Και γι' αυτό και σήμερα, η μέρα μήνυση του Αγίου Αποτευθύνου, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας, χειροτομείται. Ο πατήρ Θωμάς εκλαμβάνει τον βαθμό του Πρεσβυτέρου. Γι' αυτό και καλέ μου αδελφέ, αυτή τη στιγμή, πριν ανέβει στις βαθμούς του θυσιαστηρίου, για να γονατίσει μπροστά στην Αγία Ελλάδα και να κατέχει το άγιο πνεύμα με την κεφαλή σου και να σε καταστήσει λειτουργό του Θεού του Υψίστου. Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να ακολουθήσει τη ζωή του Αγίου Θεού. Ο Άγιος Άνθρωπος ήταν άνθρωπος της πίστεως. Πίστευε ακράδαντα, απόλυτα, με όλη την καρδιά του, το μυστήριο της Εκκλησίας, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν άλλαξε δρόμο από τις ειρήνες της εποχής εκείνης, αλλά έμεινε πιστός στην Εκκλησία. Και η εποχή που μεγάλωσε γεννήθηκε το 1869, γεννήθηκε 90 έτος ετών. Ήταν πολύ δύσκολη εποχή, πολύ πιο δύσκολη από τη δική μας. Και σε κάποια περίοδο μέσα στους πολέμους, μέσα στους παγκοσμίους πολέμους, στους αρκαλικούς πολέμους, στην μικρασιατική καταστροφή, στον εμφύλιο στην Ελλάδα και πολλά πολλά άλλα πράγματα που έζησε, όλα αυτά δεν το έκαναν να χάσει την πίστη του στον Θεό και να μην γιατιθέτουν σε εμάς όλα αυτά τα βάσανα, ποτέ δεν το έκαναν. Πίστευε στο θέλημα του Θεού. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και πώς σημαίνει πίστη. Αυτό και εσείς στη ζωή σας. Θα έχετε απόλυτη πίστη και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Ένα άλλο χαρακτηριστικό χρόνο πολύ σύντομο που θα ήθελα να αντιγράψετε από τη ζωή του Παρθοπαθήνου ήταν να χάρη το αγάπη μας στο Θεό. Δεν πίστευε μόνο, αλλά και τον αγαπούσε με όλη την καρδιά μου. Ο Θεός θα τα πάντα για αυτό και κυρίως η υπεραγία του τόπος. Από πολύ μικρή ηλικία είχε πάντοτε μαζί του μία εικόνα της Παναγίας της Βοηθείας. Γι' αυτό και τα αργότερα έφτιαξε μοναστήρι γυναικείο, το ονόμασε Παναγία η Βοήθεια. Το έχω στο μοναστήρι που έχει συναστηθεί. Το μεγάλο αυτό μοναστήρι που έδωσε το νησιό του Αιγαίου και της πατρίδας μας ολόκληρης θέσης του Κοσίδης. Είχε πολύ μεγάλη αγάπη στην Παναγία. Έκλαιγε στην εικόνα της. Προσευχόταν στην εικόνα της. Την είχε πάντοτε μαζί του και στα καλά και στα άστρα. Και ό,τι ήθελε, το ζητούσε από την Παναγία. Αλλά και το ζητούσε καθημερινό στην Παναγία, από πολύ μικρό παιδί, ψάχνοντα καθημερινά τι παράκλησέ τη, του χαιρετισμού και ό,τι ήμουν ήξερε από σκέφτο σου. Μεγάλη του αγάπη προ την Παναγία τον έφερε να έχει ταυτόχρονα και πολύ μεγάλη αγάπη προ του ανθρώπου. Αγαπούσε πάρα πολύ του ανθρώπου. Όλου του ανθρώπου. Γι' αυτό και κατηγάψε τη ζωή του στη λατρεία του Θεού και στη διακονία του ανθρώπου. Όταν κάποια στιγμή έγινε εφημέριος στο νεκροκομείο, στο νοσοκομείο των νεκρών της Χίου, μόνος του, ο ίδιος, με τα ίδια τα χέρια περιπτώσει,
πιο βαριά στενίζω, γιατί σ' άνθρωπος πλησίαζε. Δεν είχαν τα μεγάλη διασύνδεση στους έχουν σήμερα, ούτε εμάς μας. Εντείνω τα χέρια, εμπεριμιώδω και έμπαινε τις πηγές, ούτε αδιαμάτες πλήρων και καθάρισε το δέρμα του ανθρώπου που έπεφτε από τη λέμα, εντείνω τα χέρια και τους πληρώνουσε και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ένα νεκροκομείο που ήταν το όνειρος και η ντροπή του νησιού έγινε το σημείο αναφοράς όλου του νησιού. Οι άνθρωποι, ασθενείς, προσεκτικό προσωπικό και συνέχειες ελάχιστοι άρχισαν και να γίνονται άνθρωποι του Θεού, να προσέχουν, να δημιουργούν, να είναι καλό στην άκρη, να βοηθάνε και μέχρι στον άλλο. Και τελικά το νεκροκομείο είναι σχεδόν μοναστήρι. Πολλοί λεπτοί έγιναν μοναχοί και μοναχές. Κάποιοι από αυτούς είναι και άγιοι σήμερα. Τον Άγιο Άρθρο. Πήραν ανθρώπους όπως είχαμε εμείς οι υπόλοιποι, υποτίθεται καλή για τα σχολεία και τους έκανε κακίους. Τόσο αγάπη. Και ένα άλλο για να μην σας πω. Ο Άγιος Άνθρωπος ήταν άνθρωπος της υπακοής και της ταπεινώσεως. Τον κυνήγησαν, την προσήλευαν, τον έδειξαν από το χείρο, ήρθαν στη σμύρνη και είχε γεννηθεί ο πρεσβύτερος. Τον έδειξαν από τη σμύρνη και την προσήλευαν σε ταπεινή στη χείρο. Αλλά όπου και να πήγαινε, έκανε υπακοή και δεν σήκωσε κεφάλι να κυνηγήσει και να αντιδράσει σε αυτούς που πραγματικά τον κυνήγησαν. Και τον φθόνησαν και τον συντοφάτησαν και τον ζήλευαν και τον κόρηγαν. Είχε απόλυτη υπακοή στην Εκκλησία και απόλυτη ταπείνωση. Όταν έγινε η κρασική καταστροφή, πηγαίνει γύρω στο πρόσφυγε Έλληνε, τότε έφτασε ένα μοναστήρι για να μπορέσει να σώσει τα κορίτσια τα οποία γύρναν δεξιά και αριστερά στη Χίο και δεν είχαν ούτε την κεφαλική μου και ζητιάνευαν και κινδύνευαν από του καλού δικού μα πατριώτε και έφτασε μοναστήρι. Να χάρουμε στην Παρκέδο με μόνο από 80 ψυχές και τόσο πολύ ανέβηκαν το πέρασες που εξελίχθηκαν πνευματικά που έγιναν από τις καλύτερες μοναχές της Ελλάδος, από τις αγγλιότερες μοναχές της Ελλάδος, από τις προσεκτικότερες και υψηλότερες σε αρετή μοναχές της Ελλάδος μέχρι και σήμερα. Αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου, αγαπητέ μου, αδελφέ μου, πολύ πολύ σύντομα να αντιδράσω από τη ζωή του Αγίου Ανθίμου, την ταπείνωση, την υπακοή, την αγάπη στο Θεό και στους ανθρώπους, την πίστη και την εμπιστοσύνη και την πολύ μεγάλη χαρά προς την υπεραγία Θεοτόκου και να είσαι σίγουρος πως ο Άγιος Άνθρωπος θα είναι πάντοτε βοηθός της ζωής σου. Όπως ο ίδιος κέρδισε το παράδεισο και τα βαθάνε παραδείσου, έτσι και εσύ, με την κληρική σου οικογένεια, σου πρεσβυτέρω και το μονάχο γιο σου, ο οποίο είναι δίπλα σου σήμερα στην Εκκλησία σου και σε φιλεύει τον πατέρα του Κόμπη, τον εκλεκτό αυτό κλερικό τη επαρχία μα, όλοι μαζί ω οικογένεια να κερδίσει τα αγαθά του Θεού. Την κληρονομία του Θεού να γίνεται κληρονόμη Χριστού. Κληρονόμη Θεού σε κληρονόμη δε Χριστού, όπω ο ίδιο ο Απόστολο Παύλο αναφέρει σε αριστερέ του. Και με τον τρόπο αυτό και εμάς τους συγκολίους, κληρικούς που βρισκόμαστε σήμερα μαζί σου στη χαρά σου και τους συγκολίους ανθρώπους, λαϊκούς, οι οποίοι συμμετέχουν στην χαρά της εκατομμύρια σου, να προσέχεσαι για μας, να μας ελεεί ο Θεός, να μας δίνει μετάνοια και δυνατότητα παράδοση της ζωής μας, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αγαπητέ μου, αδελφέ, Γιάννη, με θωμά, είσαι και στη χαρά του Κυρίου σου και λάβε το πνεύμα.